Έρθεις εδώ, υπήρξαν καμιά κουσαριά κάμερες απ' έξω από διάφορα τηλεοπτικά. 24 ώρες από τηλεοπτικές εκπομπές. 24 ώρες λέμε, μπράβο τα παιδιά. Ναι, να είναι καλά τα παιδιά καταρχάς. Εννοείται, δεν το συζητάμε, έχουμε, είναι εξωθάμαστο. Εγώ δεν έχω κανένα. Και επειδή ξέρω τι σημαίνει κάμερα και στο δρόμο, με βροχή και με κρύο και με χιόνια, έχω ιδιαίτερο σεβασμό στα παιδιά που κάνουν τη δουλειά τους. Περιμένοντας εννοείται να πάρουν ό,τι μπορεί να πάρει ο καθένας. Αλλά από την άλλη, πάντα βέβαια σέβομαι και τους ανθρώπους που μπορεί να μην θέλουν να μιλήσουν. Πάντα ευγενικά, να πω ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, θέλω να μιλήσω. Η μέρα που κάνουμε τη συνέντευξη είναι η μέρα που εδώ και 24 ώρες σχεδόν έχει γραφτεί σε σημείο που εσένα σε φέρνει σε δύσκολη θέση. Γιατί ξέρω ότι σε μια συζήτηση γρήγορη που κάναμε, λες, ρε Γρηγόρη, υπάρχουν τόσα προβλήματα εκεί πέρα έξω. Και γίνομαι θέμα εγώ, αν χώρισα ή όχι. Και τι συνέβη με το χωρισμό, με τίποτα άλλο. Και επειδή σε πιάνει λίγο η στεναχώρια του ότι εδώ γίνεται χαμός και ρωτάνε εμένα τώρα αν χώρισε ή όχι. Εδώ έχουμε 1 εκατομμύριο προβλήματα σαν χώρα. Πραγματικά 1 εκατομμύριο προβλήματα. Η επικαιρότητα είναι τρομακτική στο τι συμβαίνει. Και ασχολούνται τώρα αν χώρισε ο Σχίζας με την Παναγιώταρο. Εντάξει. Όπως εδώ, ένα ζευγάρι είμαστε κι εμείς. Απλά τυχαίνει να μας γνωρίζει λίγο παραπάνω από εμάς. Έγινε, πάντως έγινε. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να πάρει και τόσο μεγάλη. Δεν έγινε και κάτι. Ένα ζευγάρι ακούστηκε ότι χώρισε. Οκ. Ναι. Okay. Γιατί το κάνουμε όχι, τόσο μεγάλο. Όχι, καταλαβαίνω. Εσύ έχεις να απαντήσεις κάτι σε αυτή την ιστορία σήμερα από την Εγώ δεν έχω να απαντήσω κάτι. Έγινε κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες κάνουν τη διαφορά. Αυτές οι λεπτομέρειες θα τις κρατήσω για μένα και για την και Αλεξάνδρα. Και πολύ καλά έκανες. Απλά αν κάποιος ρωτούσε σήμερα αν είσαστε μαζί ακόμα ή όχι. Δεν θα ήθελα να μπω. Δεν θα ήθελα να μπει σε αντιληπτούμε γιατί δεν ξέρουμε και τι μπορεί να συμβεί παρακάτω. Συμφωνώ και σε αυτό. Πάντα αφήνει μια πόρτα ανοιχτή. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι θέλει να πει. Γιατί ξέρει, είναι και αυτή η ιστορία. Τώρα προσπαθώ επίση καμιά φορά να σκεφτώ. Χωρίζει. Όλοι έχουμε χωρίσει. Τα ξαναφτιάχνει. Ξαναχωρίζει με τώρα γιατί είναι συγκλονιστικό εδώ. Σε είναι λίγο περίεργο. Όχι, μετά σε περνούν και για χαζό. Σου λέει αφού πάνε και μετά αρχίζει. Μα τώρα, χωρίσαι, δεν τώρα δεν τα λέγαμε. Σε καταλαβαίνω. Οπότε είναι κάποιες λεπτομέρειες, κρατάω για μένα και για την Αλεξάνδρα. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ αγάπη και σεβασμός και μένω εκεί. Μάλιστα.